Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο του τουρισμού, των μεταφορών και τουριστικού real estate. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις και ήδη οι ξενοδοχειακές στέκονται γυμνές απέναντι στις εξελίξεις, απέναντι σε γεγονότα που τις πνίγουν οικονομικά και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν έχουν ένα σύμβουλο δίπλα τους, ούτως ώστε να αντλήσουν την κατάλληλη πληροφορία και να μπορέσουν να δώσουν λύση στο πρόβλημά τους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή δύο ανθρώπους που ξέρουν και τις δύο αγορές, τι εννοώ, και τις εταιρείες συμβούλων πάνω στο κομμάτι των επιχειρήσεων, τη θεωρία αλλά και την πράξη και τους ξενοδόχους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Μαρινάκο, πρόεδρο της Ενώσης Ξενοδόχων Αρκαδίας. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Και το Δημήτρη Λαλούμη, καθηγητή και πρόεδρο της εταιρείας συμβούλου, της Νεοπαγούς θα λέγαμε, έτσι, εταιρείας συμβούλου, PhD. PhD, ευρηματικός ο τίτλος του ονόματος. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή και θέλω έτσι να ξεκινήσω από τον κύριο Μαρινάκο. Και ήθελα να ρωτήσω, είστε στην Αρκαδία ένας προορισμός ως επιτοπλίστων χειμερινός στα αυτιά, στα ακούσματα τα δικά μας. Βέβαια, έχετε και πολύ ωραίες θάλασσες. Εμείς δεν τις έχουμε γνωρίσει. Δηλαδή, οι πολλοί Έλληνες, ενώ θα έπρεπε. Και εξαιρετικές τιμές. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ένας προορισμός που κυρίως δουλεύει με τον εσωτερικό τουρισμό? Εμείς καταρχήν δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε αποκλειστικά χειμερινός προορισμός, διότι έχουμε όλα τα προσόντα εκείνα που μας καθιστά κάλλιστα για ένα πολύ καλό προορισμό για τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Μην ξεχνάμε ότι η Αρκαδία είναι πλούσια σε φυσικό κάλλος, διαθέτει θάλασσες, διαθέτει βουνά, διαθέτει τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο. Και τα τελευταία χρόνια, γύρω από τον ορεινό όγκο του Μενάλου, μπορούν να αναπτυχθούν και πάρα πολλές δραστηριότητες τέτοιες που να επιτρέπουν στους επισκέπτες να έχουν πολλαπλές ενασχολήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η εικόνα φυσικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι ενθαρρυντική. Ξέρετε ότι η Αρκαδία είναι ένας νομός που κατά μεγάλο ποσοστό, κατά 97% στηρίζεται στον εγχώριο τουρισμό. Λόγω της τεράστιας συρρήκνωσης των μισθών, της τεράστιας ύφεσης που επικρατεί κατά τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς έχει περιορίσει πάρα πολύ την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Πόσο εύκολο είναι για ένα προορισμό να επαναπροσδιορίσει τη θέση του, το ρόλο του, στο χάρτη των πηγών άντλησης τουρισμού, να το πω έτσι. Δηλαδή να προχωρήσει αφενός μεν στις ξένες αγορές, αφετέρου να αντιμετωπίσει τα δυσβάσταχτα οικονομικά του προβλήματα, γιατί οι περισσότεροι ξενοδόχοι, φαντάζομαι, έχουν πάρει δάνεια, έχουν μπει σε αναπτυξιακούς και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους. Και ταυτόχρονα να μπορούν να έχουν ένα μείγμα προσφορών προς τον εσωτερικό τουρισμό, ούτως ώστε να μην απολέσουν και από εκεί την μεγάλη τους δύναμη. Αν μιλήσουμε συνολικά για ένα προορισμό, πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα αναπροσαρμοστεί αυτός ο προορισμός στην αγορά. Αυτό το σχέδιο πρέπει να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που έχει ο προορισμός και να δημιουργήσει τα κατάλληλα προϊόντα τα οποία να προσκαλέσουν επισκέπτες στην περιοχή. Αυτό δεν είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, αλλά είναι δύσκολο η αγορά να ανταποκριθεί στην πρόταση. Χρειάζεται πολύ καλός σχεδιασμός και δυναμική προσπάθεια, διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από τις διεθνείς τουριστικές αγορές. Και από την Ελλάδα. Τόσοι προορισμοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως ανταγωνίζονται και στην Ελλάδα. Και αυτό το σχέδιο πρέπει να το επιληφθούν άτομα τα οποία να έχουν σημαντική εμπειρία και σπουδές στον κλάδο, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Εδώ έρχεται η PhD. Καταρχήν να μας πείτε το προφίλ της εταιρείας. Είναι μια εταιρεία αποκλειστικά ειδικευμένη στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Έχει συγκεντρώσει περίπου 25 άτομα και ορισμένες 7-8 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες όλα τα άτομα και επιχειρήσεις είναι ειδικευμένα σε συγκεκριμένα πεδία, τα οποία συνδέονται με τον ξενοδοχειακό κλάδο.
Οι συνεργάτες της PhD είναι ίσως οι καλύτεροι, τέλος πάντων από τους καλύτερους, ο καθένας στο αντικείμενό του. Είναι διευθυντές μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διευθυντές μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ειδικευμένοι στο F&B, ειδικευμένοι σε θέματα room division. Να δει, κάνετε tailor-made προϊόντα για το κάθε ξενοδοχείο, όσον αφορά και τις πωλήσεις του, ή μόνο τις υποδομές του, το πώς προμηθεύει τα προϊόντα του και όλα αυτά, ή τα όλα βάλετε όλο το κομμάτι. Έχουμε 4 προϊόντα τα οποία προτείνουμε στην αγορά. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι περιφερειοποιημένος και πολλοί ξενοδόχοι είναι αποκομμένοι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το πρώτο μας προϊόν είναι ότι απαντάμε στα ερωτήματά τους. Έχουν απορίες οι επαγγελματίες, μπορούμε να απαντήσουμε ως ειδικευμένη ομάδα σε κάθε ερώτημα το οποίο έχουν. Αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορούμε να στείλουμε συμβούλους εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο, και να επιληφθούν να λύσουν το πρόβλημα το οποίο έχει ο ξενοδόχος. Αν ο ξενοδόχος θεωρεί ότι... Πυροσβεστικό είναι αυτή έτσι, η πυροσβεστική κίνηση είναι, ή είναι, τους βάζετε από την αρχή καθώς είστε κάτω και το στείνετε από την αρχή, ή ό,τι θέλει ο πελάτης. Ο πελάτης μας λέει ποιο είναι το πρόβλημά του. Από εκεί και πέρα ακολουθείται μια συγκεκριμένη προδιαγραμμένη διαδρομή για το πώς θα χειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Αρχικά συγκεντρώνουμε πληροφορίες, βλέπουμε ποια είναι η σύνδεση του προβλήματος, διαμορφώνουν οι σύμβουλοι κάποια θεραπευτική. Ωραία, θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική αγωγή αυτή σε λίγο, ναι. Όμως, αφού πάμε να δούμε, φύγουμε από τα ξενοδοχεία, κύριε Μαρινάκου, κύριε Αλούμη, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε ένα μεγάλο τουριστικό γραφείο της χώρας, ένα τουριστικό οργανισμό, τον οργανισμό Μάνεσης, ο οποίος μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό τοπίο επιχειρεί με επιτυχία. Μιλήσαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του οργανισμού, τον Ανδρέα Μάνεση. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στο στρατηγείο του τουριστικού ταξιδιωτικού οργανισμού Μάνεσης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του οργανισμού και άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγους την τουριστική αγορά, τον Ανδρέα τον Μάνεση. Κύριε Μάνεση, θα ήθελα να μας αναπτύξετε το προφίλ του τουριστικού οργανισμού Μάνεσης. Καλώς ήλθατε καταρχήν στο χώρο μας, στην εταιρεία μας, και καλό φθινόπωρο σε όλους μας. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1989 με όνειρα και οράματα που είχαμε τότε για καλό ταξίδι, γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο, ήταν η αρχή των κινητών, και το ταξίδι ήταν πραγματικά ένα κομμάτι που ήταν όνειρο ζωής. Έτσι λοιπόν το 1989 τα γραφεία ταξιδίων ήταν ελάχιστα, μην ξεχνάμε τότε κυριολεχούσαν ο μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός που ήταν ο Μάνος, γιατί μετά την κατάρρευση αυτού του οργανισμού είναι όπως έγινε η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, χωριστήκαμε σε κομμάτια ταξιδιωτικοί οργανισμοί, και πράγματι ο ταξιδιώτης επέλεγε που ήθελε να πάει σύμφωνα με την ποιότητα, γιατί αυτά αλλάξανε μεταγενέστερα. Εκεί γύρω στο 2000-2003 γυρίσαμε στο θέμα τιμής. Πρώτα έβλεπε την τιμή ο ταξιδιώτης και μετά επέλεγε το ταξίδι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ενώ η τιμή ήταν, του φαινόταν οικονομικότερη της τιμής του 1993, αν όμως έβλεπε τι του πρόσφερε ένα πακέτο το 1993 και τι του πρόσφερε ένα πακέτο το 2002, το ένα ήταν ταξίδι πραγματικό, το άλλο ήταν φωτοτυπία, φωτογραφία. Βέβαια, στην πορεία του κόστιζε περισσότερο. Αλλά ήταν αυτή η διαδικασία που υπήρχε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε και δρομές στην Ελλάδα, σιγά σιγά ανοιχτήκαμε προς τα Βαλκάνια και την Τουρκία, περάσαμε στην Ιταλία. Επειδή υπήρχαν, όπως σας είπα, μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί τότε, δεν ήταν πολύ εύκολο να διεισδύσεις και να διεκδικήσεις κάποια μερίδα αν δεν είχες κάτι διαφορετικό να προσφέρεις, γιατί μέτραγε η ποιότητα. Πράγματι, ξεκινήσαμε με τη Βόρειο Ιταλία εκείνη την εποχή, που βάλαμε το Regina Palace, ένα παλάτι πάνω στη λίμνη Ματζόρε, και σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος να μας εμπιστεύεται. Εκεί γύρω στο 1995 κάνουμε και πολλές εκδρομές στην Ευρώπη και στο εξωτερικό και προσθέσαμε και την κρουαζιέρα. Πάντα στην αρχή μας είχαν συνδέσει με τα ταξίδια στην Ελλάδα. Τους άρεσε δηλαδή όταν ήθελε κάποιος να πει θέλω να ταξιδέψω για Ελλάδα. Πράγματι είχε μια επιλογή μεγάλη τον δικό μας ταξιδιωτικό οργανισμό. Έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο 2013 που είμαστε σήμερα. 3 χρόνια μέσα σε μια χρονιά, σε χρόνια κρίσης. Η εταιρεία έχει έναν πολύ υψηλό κύκλο εργασιών. Απασχολεί αρκετούς εργαζόμενους. Και προσπαθούμε να προσφέρουμε κατά το δυνατόν
όσο το δυνατόν πλήρη εξυπηρέτηση που θέλει ο ταξιδιώτης από ένα εισιτήριο για να πάει μέχρι την Σαντορίνη, μέχρι ένα αεροπορικό εισιτήριο να πάει στην Παταγωνία για ένα κουραζιερόπλοιο για να κάνει μια κουραζιέρα στην Αντάρτικη. Έτσι, για να πάμε λίγο στη φετινή σεζόν. Το πρώτο 9 μήνο του 2003 συγκρινόμενο με το 12, η προγενέστερα έτη, πώς κινήθηκε? Βέβαια, η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική. Είναι μια καλή χρονιά η φετινή. Υπάρχει ψυχολογία στον ταξιδιώτη, γιατί κατά ψέματα το ταξίδι είναι θέμα ψυχολογίας. Η επιλογή πέρα βέβαια, με αγνώντας την οικονομική κρίση. Σε πολύ πιο υψηλούς αριθμούς, σχεδόν επίπεδο 2009, βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το 2013 δεν υπάρχουν οι ίδιοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί που υπήρχαν το 2009. Είναι πολύ λιγότεροι. Δεν υπάρχουν οι ίδιες αεροπορικές εταιρείες που πετάνε στη χώρα μας. Δεν είναι πια χόμπι όπως ήταν το 1989 που ξεκινήσαμε. Τώρα πλέον είναι business. Τώρα πρέπει ο επιχειρηματίας να ρισκάρει, να προαγοράσει θέσεις, να πετύχει χαμηλές τιμές, ούτως ώστε και όταν ο ταξιδιώτης δεν επιλέξει αυτόν τον προορισμό ή δεν έχει αυτή την πληρότητα, να χάσει και χρήματα. Mm-hmm. Σήμερα πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στομάχι για να κάνεις ταξιδιωτική εταιρεία και ειδικά στο κομμάτι του laser που είναι οι εκδρομές. Πλέον οι αεροπορικές εταιρείες δεν δίνουν προμήθειες και γίνεται χτύπημα στις τιμές και των ξενοδοχείων, φαντάζομαι. Έτσι, είναι. Υπάρχει το ίντερνετ, το οποίο είναι φίλος κανονικά του ταξιδιωτικού πράκτορα. Βέβαια, ακόμη στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει τόσο καλά ότι είναι φίλος μας το ίντερνετ, το οποίο εξυπηρετεί τον ταξιδιώτη 24 ώρες το 24ωρο. Κάτι που ένα ταξιδιωτικός οργανισμός παραδοσιακός δεν μπορεί να το κάνει. Εγώ βλέπω και στο γυμναστήριο την ώρα που κάνει ο άλλος διάδρομο, personal training, εκείνη τη στιγμή μέσα από το κινητό του κλείνει μια θέση. Κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει. Εμάς ως επιτοπλίστων επικεντρωνόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση στο ταξίδι, στο οργανωμένο ταξίδι που πραγματικά δεν μπορεί να το χτυπήσει το ίντερνετ. Και βέβαια και στο ίντερνετ είναι φίλος μας, γιατί αν έχουμε φέτος αρκετά υψηλή επιτυχία, είναι πέρα από την πρόβλεψη που είχαμε κάνει, είναι ότι μας έχει βοηθήσει και αυτό το promotion που γίνεται, ότι 24 ώρες το 24ωρο, τόσο ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα, αλλά την ίδια στιγμή και ένας ταξιδιώτης από την Αλεξανδρούπολη ή τους Μεταξάδες, μπορεί να δει τα προϊόντα μας. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής.